Μαργαρίτο να κλείσω ραντεβού. Θα έρθει. Δεν ξέρω, Ελένη, τα φοβάμαι λίγο αυτά. Τι φοβάσαι, Βρεχαζή. Παίρνει έναν υπνάκο και κάνει ταξιδάκια σε προηγούμενε ζωέ. Δεν είναι τόσο απλό. Παιδί μου, καταλαβαίνει γιατί είσαι έτσι όπω είσαι. Όλα σου εξηγούνται όλα. Α πούμε τώρα, έτσι, ότι είσαι βουλημική. Πα πίσω. Στο 600 μου χού, εκείνη την εποχή που δεν είχε να φας ούτε ξερό κρεμμύδι. Και τι σταματάω να είμαι βουλημική. Όχι, βέβαια, γιατί τρως αναδρομικά όλα αυτά που δεν είχε φάει τόσα χρόνια. Αλλά σου εξηγείται γιατί σαβουριάζει σαγουρούνα. Λίγο το έχει να ξέρει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να ηρεμήσει, παρακαλώ πολύ. Λες και θα πει χειρουργείο κάνει. Ναι, λες και έχει διαφορά. Ύπνος εκεί, ύπνος και εδώ. Αλήθεια, Ελένη, ύπνος εδώ πώς γίνεται. Σε χτυπάει ο γιατρός με ένα ρόπαλο στο κεφάλι. Σταμάτα, δε Λουκιά, να κάνει έτσι. Λίγο το έχει να συναντηθεί με προηγούμενες ζωές σου. Ελάτε, ελάτε, κυρία μου. Και όπως είπαμε, μακριά από τους ελέφαντες. Στην προηγούμενη ζωή την είχε πατήσει ελέφαντα στο Νέο Δελχή. Ελένη μου! Μαργαρίτα μου! Το ξέρω ότι με περιμένες μόνιμο, αλλά σου είχα πει ότι αν πίσω και την κολλητή μου να έρθει, θα έρθει. Ορίστε, ήρθε. Με τον αδερφό του Χαρίτου, πολύ μικρότερος βέβαια, ήμασταν στο ίδιο θρανείο. Ναι, συμμαθητές. Πήγαινα συνέχεια στο σπίτι, το ένα τ' άλλο, και υπήρξε ένα φλερτ με τον Χαρίτου. Να μην κάνεις έτσι. Μετά τον έχασα, τώρα τον ξαναβρήκα. Λουκία Σιμάκη, χάρηκα. Χαίρο πολύ. Χαρίτος Μπαρμπούτσογλου. Βέβαια, δεν είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε, Ελένη. Ναι. Μία τότε στο φλερτ και άλλη μία τώρα δύο. Όχι, λάθος. Η τρίτη φορά είναι. Ξέρεις, κάνω κι εγώ αναδρομές με το δασκαλό μου. Βέβαια, αυτός έχει σταματήσει να κάνει αναδρομές γιατί δεν ακούει καλά και δεν μπορεί να συγκρατήσει πληροφορίες. Αλλά σε μένα κάνει γιατί με συμπαθεί πάρα πολύ. Τον μαγνητοφωνώ και όταν ξυπνάω. Μη μου πεις! Έχουμε συναντηθεί σε προηγούμενη ζωή! Γύρω στα 1452 στο Βυζάντιο πριν την άλωση. Ήμουνα κι εγώ γυναίκα τότε. Γι' αυτό καλέ, όταν πήγα στην πόλη, είχα πάει το Μιλένι με ένα γκρουπ. Μου φάνηκε το μέρος γνωστό. Περπατούσα στους δρόμους και ήξερα ότι έχω ξαναπερπατήσει. Και με έπιασε και μια ταραχή, δεν μου λες. Τι πάθαμε εμείς τότε? Μας βιάσαν και μας φάξανε οι Τούρκοι. Όχι. Εμείς μια χαρά περάσαμε. Μόνο μας βιάσανε. Τι έπαθα τώρα? Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ? Χαλάρωσε. Όχι, Παναγία μου. Χαλάρωσε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εγώ τον ύπνο τον έχω στο τσεπάκι μου. Δεν συγκεντρώνεσαι, ρε Ελένη. Συγκεντρώσου, μη μιλάς. Εντάξει, δεν ξέρω, μιλάω, δεν μιλάω. Μιλά, κάνε, κούνα. Κουράζω, άστα αυτό. Πάρτε από μπροστά μου, δεν μπορώ. Με τσιτώνει και χειρότερα, δεν μπορώ. Αχ, άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Το ρόπαλο που λέγαμε. Κάσε εσύ. Αριτό μου, με χάπια δεν γίνεται τίποτα. Αστείευεσαι, ρε Ελένη. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να βγεις λίγο έξω να χαλαρώσεις, να προσπαθήσω λίγο με τη Λουκία και ξαναδοκιμάζουμε αργότερα. Έλα. Εντάξει, να προσπαθήσω. Έτσι και τα βιαστεί η Λουκία. Θα πάω το κεφαλικό. Έλα, παλουκό, τι με κοιτάς. Πήγαινε έξω και χαλάρωσε, έτσι. Κάθεσε, Λουκία. Κάθεσε. Μήπως να ακούγα καμία χαλαρωτική μουσικούλα με ήχους της φύσης. Αυτό είναι, ήχοι της φύσης. Χαρητό, μήπως να βάλουμε κάποια μουσική. Τον πήρε κιόλας. Πώς σε λένε? Με λένε Καμέλια και είμαι 20 χρονών. Τώρα κάνω περίπατο στον κήπο μου. Μα και οι φίλες μου, η Βεατρίκη και η Αραμπέλα. Βεατρίκη! Δεν με ακούνε. Ο κήπος μου είναι πολύ μεγάλος. Και ο πύργος μου είναι πολύ μεγάλος. Και η καλύβα μου μικρή. Δεν το πιστεύω ότι η Λουκία και στην προηγούμενη ζωή ήταν φραγκάτη. Συγγνώμη, η Καμέλια. Σταμάτα, ρε Ελένη, θα την ξυπνήσεις. Καμέλια, είσαι παντρεμένη? Όχι ακόμα, αλλά σε λίγο καιρό. Να έχει το καλός μου ο Τάκελος. Τάκελε! Καμέλια ομορφιά μου, μοναδική ομορφιά, ρόδο της Ουαλίας. Αγαπημένε μου, υπότιτάκελε, δεν σε περίμενα τόσο νωρίς. Νόμιζα ότι ήσουν με τον Λόρδο Φρυδερίκο και παίζατε νάνους. Μου το ακύρωσε ο Φρυδερίκος και δεν βρήκαμε πολλούς νάνους. Τους έχει τσακίσει η χολέρα. Ένα μόνο βρήκαμε και το ρωτάω.
τι ώρα να είναι. Συγγνώμη, γιατί θα σκάσω από την περιέργεια. Η Νάνη, πώς παίζει. Έμα ρε, Ελένη, είδες τι έκανες. Μόλις χτυπάμε τα δάκτυλα, βγαίνουμε από την ύπνωση. Πού είμαι, τι είναι εδώ, πού είναι ο πύργος μου, πού είναι ο αγαπημένος μου τάκελο. Εκεί που τον άφησες, Καμέλια, στην Ουαλία. Γιατί μου διακόψατε την αναδρομή, ήταν τόσο ωραία. Ελένη, ξέρεις ποιος ήταν ο τάκελος, ο τάκης μου. Ο τάκης. Θα πάρω χλωροφόρμιο. Από πού δεχόσαστε εσείς? Από μια συγκλονιστική εμπειρία. Πήγαμε σε υπνοτιστή για να μας κάνει ύπνος, να δούμε τι είμαστε στις προηγούμενες ζωές. Και εγώ είχα ζήσει στο Μεσαίωνα στην Ουαλία. Wow, στην Ουαλία! Αχ, και εγώ θα ήθελα να είχα ζήσει στο Μεσαίωνα. Γιατί τώρα έχεις την εντύπωση ότι ζεις στην εποχή σου. Λοιπόν, έλα, σπίτια σας όλοι, γιατί θέλω να σκουπίσω την είσοδο. Όσο είπε ο Κωνσταντίνος, θα είμαι εγώ στο πόδι του. Άντε, καλέ, άντε. Τώρα! Τώρα, τώρα! Ελένη! Τι κάνεις καλέ, προσπαθείς να υπνοτιστείς μόνη σου! Όχι, παιδί μου, όχι! Απλώς συνειδητοποιήσω ότι ό,τι κινείται έτσι μου δημιουργεί εκνευρισμό. Εσύ δεν κοιμήθηκες ακόμα, ε! Βέβαια, πώς να κοιμηθείς! Τόσο ύπνο πέριξες του γαρί, του χόρτασες πια! Ελένη, με κάθε επιφύλαξη νομίζω ότι αυτή η αναδρομή με επηρέασε αρνητικά. Νιώθω εγκλωβισμένη να ζω τα ίδια και τα ίδια. Είχες δίκιο! Νιώθω τώρα σαν να βλέπω τον Τάχη διαφορετικά. Σαν να είναι ξαναφορεμένο ρούχο. Αλλά σταμάτα, τυχαίο ήτανε. Μπορεί αυτή η σχέση τέλος πάντων στο παρελθόν να μην ολοκληρώθηκε και να ξανασυναντηθήκατε στο παρόν. Γιατί να μην ολοκληρώθηκε? Μεσαίωνας ήτανε, ρε Σιλουκία. Μπορεί λίγο πριν το γάμο εσύ να πέθανες από χολέρα, από φυματίωση, από πανούκλα. Παιδί μου, κάτσε να δεις και στην επόμενη αναδρομή τέλος πάντων τι άντρα κονόμησες και μετά μιλάς. Καλά, Ελένη, αν συμβαίνει αυτό που λες και ο ερώτας μας δεν ολοκληρώθηκε. Και τώρα ζούμε τη δεύτερη ευκαιρία γιατί η δύναμη της αγάπης ταξιδεύει στους αιώνες. Πω πω, είναι τέλειο αυτό! Σταμάτα ρε Σιλουκιά, αμέσως να το κάνεις μυθιστόρημα. Très bien, très 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 bien, je vous en prie. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Plastica, καλέ μου τακί, μου επιτρέπετε να αλλάξω ποζά. Oh, mais non, mon amour du cirque, θα μου χαλάσετε το μπούστο. Κάντε λίγο υπομονή. Σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, θα έχουμε κάνει το break. Και τι θα κάνουμε στο break, τακί? Θα γλύσω τα χορδόνια σας, θα βγάλω το μπούστο. Αρρετέ, μονα μου τακί. Εγώ, mon amour du cirque, μπορεί να είμαι ένας φτωχός καλλιτέχνης. Αλλά, je suis beaucoup ερωτευμένος μαζί σας. Ελάτε, τακί, μούδιασα. Τώρα βάζω την τελευταία πινελιά στο μπούστο σας. Ελπίζω να σας αρέσει γιατί το έχω κάνει λίγο τουμπανό. Τουμπανό? Τι είναι τουμπανό? Ρωτάει κιόλας τι είναι τουμπανό. Που σου σήκωσε ο τακί το στήθος εδώ πάνω. Αυτό είναι τουμπανό. Θα πούνε κι άλλες γαλλικούλες και θα ξεράσω. Έλα, ξύπνατη. Ξύπνατη. Έλα, έλα. Έλα, Ελένη, γιατί την ξυπνάς? Τι έγινε, σιβουμπλέ, γιατί με ξυπνήσατε? Εσύ φυρί φυρί το πας να σε γυρίσω πάλι στο Παρίσι του 1900, αλλά με μπουνιέ! Ελένη, δεν σου φταίει κανείς που αρνείσαι να υπνοτιστείς. Η Λουκία είναι πιο δεκτική και βιώνει με πάθος τις προηγούμενες ζωές της. Σιγά το πάθος, μωρέ! Σου λατσάρεις τους αιώνες με τον ίδιο άντρα και σαλιαρίζεις σαν μπεμπέκα. Δεν υποφέρεσαι, ρε Ελένη. Τρελαίνεσαι, δηλαδή με βλέπεις να περνάω καλά έστω και με τον ίδιο άντρα. Χαρίτων, είναι καλό αυτό. Κοίταξε, Λουκία. Σημαίνει πάντως. Μου έχει τύχει και με άλλη πελάτησα έτσι. Είναι τον ίδιο άντρα κι αυτή? Όχι. Με τους ίδιους γονείς. Και καλά να είναι καλή η σχέση με τους γονείς που έχεις. Δεν σε πειράζει να τους έχεις και στο παρελθόν. Αλλά αν δεν είναι, αν δεν σου έχουν γράψει τα λιόδεντρα κάτω στην αμαλιάδα. Κάτι να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό που ζούμε τώρα μπορεί να το έχουμε ζήσει και σε μια προηγούμενη ζωή? Αυτό που ζούμε εμείς οι δύο, σαν Τάκης και Λουκιά, κύριε μωρό μου, αυτό που ζούμε είναι μοναδικό. Καλά. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Εγώ πάντως όσο το δουλεύω στο μυαλό μου, μ' αρέσει που ανακυκλώνω τις ζωές μας. Γεια μου, μύρισε ψητό και θα τα φάω. Πόπο, παϊδάκια, για τις αναδρομές του λες? Ναι. Ποιες αναδρομές? Κάνω αναδρομή σε προηγούμενες ζωές. Και αν θέλεις να ξέρεις, Τάκη, γνωριζόμαστε από παλιά. Λέμε, τι βλακίες αυτές που λέω? Ποιος λέει αυτές βλακίες τώρα? Ο Χαρίτος, ένας φίλος μου. Αλήθεια σου λέει, μέσα στιγμής έχετε κάνει μαζί Μεσαίωνα και 1900. Την μία σε λέγαν Τάκελο, την άλλη σε λέγαν Τακί. Και Τάκη μου, ήσουν ίδιος ακριβώς όπως και τώρα. Και εγώ δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό. Εγώ πάλι, παιδιά, έχω μία άρνηση να υπνοτιστώ, δεν ξέρω, τον ακίμιστο. Αχ, Λουκιά, μουστάρδα, μουστάρδα. Αχ, δεν έχουμε τελείωση. Έχω εγώ δίπλα πίνα, φέτσι, της Λουκιά, μες τα λάβια είμαι. Άντε, άντε. Ωραία τα παλιάκια, ωραία. Με τι να ακούς τώρα, χαίρετε. Προηγουμένως να πεις τι έλεγε. Χαίρετε. Τη ζάγατε, παιδί μου, στραβά. Με τον Τάκη σε όλες μου τις ζωές. Άλλοι άντρες δεν υπάρχουν, νησάφι πια, δεν μπορώ. Α, έτσι έλεγε. Ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα, ήθελε και ξένες περιπητιούλες η κυρία Λουκία. Καμέλια. Καμέλια και Λουσίλ. Τι
Τι είναι αυτά? Τα ονόματα που είχε παλιά. Μα πού είναι αυτή η μουστάρδα? Λοιπόν, να του κάνουμε ένα χουνέρι. Πού να το φυσάκι να μην κρυώνει. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Κοιμήσου. Και όταν ακούσεις να χτυπάω τα δάχτυλα. Καλέ. Αυτό τα βιάστηκε κιόλα. Να σου πω, άμα πάει τίποτα 1900 μεσαίωνα, ξύπνα τον, γιατί τα έχουμε δει αυτό. Να πάμε λίγο παρακάτω. Αχ, τι συγκινητικό που λέω το μωρό μου, ήθελε να με συναντήσει σε προηγούμενες ζωές. Πώς σε λένε? Με λένε Τακούμπ. Τακούμπ, άρα πώς είναι. Πού είσαι τώρα, Τακούμπ? Είμαι στον Οντά με τις 9 γυναίκες μου. Αμάν? Ναι, στο Αμάν, στην Ιορδανία. Έλα εδώ. Να δεις που αυτή η Λέιλα είσαι εσύ. Τι να το κάνω, Ελένη, να τον μοιράζουμε με άλλες 8 και κάθε μέρα μία, να έχει πάλι περισσεύει μία. Τακούμ, σε ποια χρονολογία είσαι? Μωρία είσαι. Για κοίτα στο ημερολόγιο, τι μέρα έχουμε? Μωρή τη γυναίκα του, Όχι, λέγω, τι λέγω, τα χαλά, τα χαλάσα. Τι? Είμαστε στο 1900. Πώς γίνεται να είναι στο 1900? Δεν γίνεται, αφού ήταν μαζί μου στο Παρίσι και ήταν ο Τακί. Α, το κάνανε αυτό οι Άραβες. Πηγαίναν στην Ευρώπη με γκόμενες και κάναν διπλή ζωή. Ο Τακί ήταν ο Τακούμ. Σταματήστε, ρε κορίτσια, θα το ξυπνήσετε. Τακούμ, τι κάνεις τώρα? Τα θέλω όλα με λεπτομέρειες. Τώρα επιτέλους είμαι εδώ για να περιποιηθώ λίγο τις γυναίκες μου. Χθες τελείωσε το Ραμαζάνι και καταλαβαίνεις, πήξαμε στην νηστεία. Είσαι, έλα εδώ μωρία είσαι, εσύ που έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Ξύπνα, δεν μπορώ να πω, ξύπνα, δεν το ξυπνάμε ποτέ στα καλύτερα, συνέχισε. Τι μου κάνεις είσαι, τι μου κάνεις είσαι. Τι μου κάνεις, τι κόλπα είναι αυτά που μου κάνεις, αϊσέ! Σαν την έρημο νιώθω να με καίσεις, αϊσέ! Όχι, θα με πεθάνεις και έχω να πάω και στο Παρίσι αύριο. Δεν θα μείνει τίποτα για την καημένη τη Λουσίλ. Είδες που στο είπα, ψόφιο σας φέρνει στο Παρίσι, σας λιμένει η λεμονόκουπα. Ναι, ναι, αϊσέ, ναι. Θα σας λείψω για μια εβδομάδα. Θέλετε να σας φέρω κάτι από το Παρίσι? Έχει βγάλει η Κοκό ένα καινούριο άρωμα. Μυρίζει υπέροχα. Σαν λαιμό καμήλας. Αλλά είναι λίγο τσιμπημένο στην τιμή. Χαλάλη σας όμως. Λελέλα! Πάρε το τζαφάρδα φουλάρι. Με κυροζίνη το Learjet. Τάκι! Τάκι! Ποια φώναξε? Ποια φελάχα? Ποια ραπίνα! Για καμπίπι, για λελέλη, χόρεψέ μου τσιφτετέλη. Χέστο, σε κατάλαβε. Τι να σου πω, ρε, που είσαι κι ανιστόρητος. Η Κοκό έβγαλε το πρώτο της άρωμα το 1923. Έλα μου, σιγά τώρα. Και δεν μου λες τα κουμπ, σαλαμαλέκουμ κιόλας. Είχατε λίγα τζέ το 1900 στο Αμάν. Έλα τώρα κι εσύ. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Ναι, ρε, παιδιά, η πρώτη πτήση των αδερφών Ράιτ ήταν το 1903 με ανεμόπτερο. Άσε μας κι εσύ, βρε, ξαναμένε. Ελένη, βάζω στοίχημα ότι ήσουν κι εσύ στο κόλπο. Τι να σου πω κι εσένα, τι να σου πω, ρε, τάκι που νόμιζα ότι θέλεις να μοιραστούμε μαζί αυτή την ωραία εμπειρία. Έλα, Λουκιά, μου πλακίζα, ήθελα να κάνω επειδή ένα πουλάκι μου σφίριξε ότι δεν σου άρεσε που ήμασταν μαζί στις προηγούμενες ζωές και στράβωσε. Α, ένα πουλάκι, ε. Ξέρεις τι μου σφίριξε το ίδιο πουλάκι εμένα, τάκι μου? Τόσες ζωές με τον ίδιο άντρα. Τι πλήξη, τι βαρεμάρα. Έτσι δεν μας από τα πουλί μου. Εγώ επειδή κάτσα τη στήμα δεν μπορούσα να υπνοτιστώ. Α, σου κάσω καμία τώρα και μείνεις ξερή, θα σου πω. Α, μα είναι να πέσω ξερή, τάκι μου, να το κάνεις. Να σου πω με το που θα ξεραθώ, εσύ να αρχίσεις ερωτήσεις. Ναι, ξέρω εγώ, ξεράσου εσύ και ξέρω. Προσπάθησε. Τι λες να ήμουνα? Λες να ήμουνα πριγκίπισσα? Αχ, πριγκίπισσα θέλω να ήμουν όμορφη και να σφάζονται τα παλικάρια στην ποδιά μου. Χαλάρωσε. Χαλαρώνω, τι ωραία. Είναι το πράγμα να πηγαίνω. Κοιμήσου. Λίγο ακόμα. Επιτέλους. Πώς σε λένε? Πού βρίσκεσαι? Με λένε Πολύχερο. Είμαι γέρος, πολύ γέρος. Γέρος? Πολύ γέρος. Και πού μένεις, Πολύβιε? Μένω στην Αθήνα, σε μια πολύ ωραία μονοκατοικία, μια αυλή. Με κλίματα ρηγές, με γεράνια, με ζουμπούλια. Αλλά έχω δυο κόρες.
Θέλω να με πετάξουν έξω σε το σκυλί για να γκρεμίσουν τη μονοκατοικία μου και να την κάνουν μοντέρνα πολυκατοικία. Αλαμάνας 19. Αλαμάνας 19. Να. Εκεί που μένεις και τώρα. Μα για τώρα λέω 1927. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα δώσω τις συνταράτες μου να γκρεμιστεί το σπίτι. Ποτέ δεν θα γίνει σε αυτό το νούμερο που είχα την χείρα.